Είναι εδώ η Άση μας και θέλω την απόλυτη ησυχία και την απόλυτη προσοχή σας. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, βρε Ελένη. Μην βαρέθηκες να έρχεσαι μια φορά το μήνα και να μην έχει κάτσει ακόμα ένας μήνας που να μου πεις έχει πολλά καλά. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι όλοι οι μήνες που βαδίσαμε στη φετινή σεζόν δεν ήταν και όλοι άθλοι. Η άθλη του Βίκτορα Σουγκό δεν ήταν. Ναι. Αλλά δεν πετύχαμε και έναν που να τον πεις, ρε παιδί μου, ότι εδώ υπάρχουν πολλά καλά πράγματα που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε. Γιατί βεβαίως πάντα υπάρχουν και κακές όψεις. Πάντα υπάρχουν κακές όψεις, μην μπερδευόμαστε. Αλλά τι σεζόν ωραία ήταν αυτή. Γι' αυτό μου την κοπάνισες. Δεν σ' αρέσαν οι μήνες. Όχι, είπες, δεν μ' αρέσαν. Σπίτι μου, δεν θέλω να τους τα λέω. Ξέρεις ότι μπαίνουμε και σε διαβάζουμε επί τόπου. Την άλλη φορά καλέ, το... εκείνη ευχαριστώ. Την ώρα στον αέρα. Μα το πέτυχα, εκείνη την ώρα το έβγαλες. Με το που άνοιξε το Instagram. Ναι. Και ξέρεις, αρχίσαν όλοι να μου γράφουν που είχα πάει στο Join Radio για ένα guest. Δηλαδή. Α, guest ήταν. Ναι, καλέ. Και αρχίζουν όλοι να μου γράφουν. Σαν ποιος θα το πει. Και αρχίζουν να μου γράφουν όλοι. Καλή αρχή, Άση. Και καλή αρχή, Άση. Και μπράβο, καλή αρχή. Διάβασα εκείνη την ώρα και λέμε σε όλα τα παιδιά να το δούμε, να μπούμε κι εμείς. Καμία σχέση. Ήμουν καλεσμένη στη φίλη Αφροδίτη που ήμασταν χρόνια στα ραδιόφωνα, Click FM και τα λοιπά. Και πήγα να, πώς να σου πω, να κάνω ένα guest εκείνη τη μέρα. Σε ευχαριστώ και σε ευχαριστεί και εκείνη για τη διαφήμιση. Αλλά όχι, δεν ξεκινώ ραδιόφωνο. Μόνο το γραφείο, δεν κάνω τίποτα άλλο. Δεν κάνω καθόλου media. Τώρα που σε ξεκούρασε, δώσε, κλείσε ραντεβού να χαρεί ο κόσμος. Χαίρονται τώρα. Δεν έκανα. Και μέσα που με βάζανε τζίφο στη δουλειά. Γι' αυτό τουλάχιστον τώρα με βλέπουν από κοντά. Οπότε περνάω αυτή τη φάση που είναι πάντα πολύ. Θα σου φύγει το χρόνο και σένα και θα τα βλέπεις λίγο καλύτερα τα πράγματα, πιστεύω. Ευχαριστώ. Έτσι. Κοίταξε, αυτή η σεζόν ούτως ή άλλως, Ελένη, ήταν μια σεζόν, το εννοώ από Σεπτέμβρη μέχρι Ιούνιο. Ήταν μια σεζόν με μεγάλη αστάθεια και βλέπεις τι γίνεται. Δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο για κανέναν αυτή τη στιγμή, όπου και αν δουλεύει στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα media. Είναι ένα πράγμα που, πώς να σου πω, έχει ακόμα και συνέχεια. Και θεωρώ ότι με το που θα μπει και ο Άρης στους διδύμους. Δίδυμη είναι το ζώδιο που έχει να κάνει με την επικοινωνία, άρα και με τα μίντια. Εκεί πιστεύω ότι θα υπάρχουν και εξελίξεις.